Στο δημοτικό αμφιθέατρο του Αλεξάνδρου βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από την παράσταση Πάντα γελαστή και γελασμένη. Μαζί μας ο Δημήτρης Βάσης, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, έφτασε στην Αλεξάνδρεια, είχε έρθει μάλλον στην Αλεξάνδρεια το 1998 και είχαμε κάνει μαζί και συνέντευξη στο ράδιο Αλεξάνδρεια τότε. Στου ψήφου τη καρδιά. Είναι καλό εδώ, πολύ καλό. Θυμάμαι. Δημήτρη, μια συνεργασία με μεγάλο όνομα. Θα μου σου πει ο Γιάννη ο Κότσικα, ο Μανώλη ο Μητσιά, η Ελλάδα. Πε μα λίγα λόγια για την παράσταση. Η παράσταση με το Πάντα γελαστή γελασμένη είναι ένα αφιέρωμα στο τραγούδι του Θάνο Μικρούτσικου. Είναι μια παράσταση, μια παράσταση που ξεκίνησε στο χειμώνα από το Παλάς. Το καλοκαίρι ξεκίνησε το Ιόλιο και περιοδεύσε όλη την Ελλάδα να αποτελεί την επιτυχία. Αποτυπώνει κατά 80% τη λαϊκή κατάσταση του Θάνου Μικρούτσικου. Προσωπικά οι υπόλοιποι τραγουδιστές συμμετέχουν και ένα μικρό ρεπερτόριο που προσωπικά μέσα στο γραφείο. Και νομίζω είναι μια συναυλία όπου το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου υποτίθεται και ένα πολιτικό λόγο. Ίσως από τους λίγους συνθέτες που τα τραγούδια του έχουν ένα πολιτικό λόγο. Είναι τραγούδια επίκαιρα. Είναι τραγούδια που ο κόσμος πέρα από ό,τι θα διασκεδάσει. Μέσα στα τραγούδια αυτά τραγουδάει μαζί μας και κατά κάποιο τρόπο διαμαρτύρει την περίοδο. Και με αυτό είναι κάτι που έχει από το κοινό της Αλεξάνδρειας την περιμένει της. Και της Σημαθίας για πέρας. Το κοινό της Αλεξάνδρειας είναι ένα πλούσιο κοινό. Έχω ιδιαίτερους δεσμούς με την Αλεξάνδρεια με την έννοια ότι είναι καταπληκτική από εγώ που συμφωνώ. Και εγώ πώς θα παραδείξω. Το ξεκίνημά μου. Αυτό που περιμένω είναι να είναι μια συναυλία η απόψινή, όπως και όλες οι προηγούμενες που κάνουν μέχρι τώρα το 2013, όπου ο κόσμος πραγματικά θα ευχαριστηθεί, θα πει και θα είναι μια συναυλία που θα την πάρει πολλά χρόνια. Εμείς θα ευχηθούμε κάθε επιτυχία και στη συμμετοχή στην συναυλία και από εδώ και στην εξής. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.